Παναγίτσα μου. Δεύτερο live σήμερα. Όλαλα. Σαλαλαλα. Σαλαλαλαλαλαλα. Σαλα. Εντάξει, δεν έχω την απέτηση να είστε πολύ στο live μου το δεύτερο. Ήθελα να σας δείξω κάτι γρήγορο. Οπότε, α, κάτσε λίγο να ετοιμάσω κάτι. Έρχομαι! Μην φύγετε! Κάτι εδώ λέει, έτσι εδώ λέει. Γεια σας! Τι κάνετε? Πώς είστε? Λοιπόν, δεύτερο live σήμερα. Το δεύτερο θα είναι έτσι παιχνιδιάρικο, πάρα πολύ γρήγορο. Πάρα πολύ εύκολο. Αλλά νομίζω ότι είναι μια συνταγή που όλοι θέλετε να μάθετε να φτιάχνετε. Θα φτιάξουμε μια κρέμα λεμόνι. Που αυτή την κρέμα λεμόνι θα τη φτιάξω, γιατί είμαι σίγουρος πως υπάρχει περίπτωση να θέλετε να γεμίσετε τα τσουρέκια που θα φτιάξετε. Επίσης, μια κρέμα λεμόνι είναι ιδιαίτερη, γιατί απλά βάζεις λίγα μπισκότα, την κρέμα λεμόνι από πάνω και κάνεις ένα ωραίο cheesecake με λεμόνι. Επίσης, η κρέμα λεμόνι είναι πολύ εύκολη, γιατί την έχεις στο ψυγείο και οποτεδήποτε θες να φας κάτι γρήγορο, απλά βγάζεις την κρέμα λεμόνι, αλήθεις όπου θέλεις και το τρως. Γενικά είναι μια συνταγή πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ γρήγορη. Έχω βγάλει και τελικά για να σας δείξω πώς φτιάχνουμε και πραλίνα φουντουκιού, αλλά. Δεν ξέρω αν θα σας τη δείξω και αυτή, γιατί είναι too much information για μια μέρα. Μπορεί να σας τη δείξω αύριο μεθαύριο. Θα ξεκινήσω με την κρέμα λεμόνι, που είναι πάρα πολύ εύκολη. Και από εκεί και πέρα θα δω άμα θα φτιάξω κάτι άλλο. Μπορεί να κάνω και άλλα live πιο μετά και να φτιάξω και την κρέμα φουντουκιού. Το θέμα μου είναι ότι η διαδικασία θα μας πάρει ακριβώς 5 λεπτά για να φτιάξουμε μια κρέμα λεμόνι και θέλω να μάθετε όλοι να φτιάχνετε μια κρέμα λεμόνι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν έχω την απέτηση, όπως σας λέω, να είναι 20.000 σαν το πρωί. Καταλαβαίνω ότι έχω γίνει βαρετός. Όποιος τυχερός κάτσει και δει την κρέμα λεμόνι θα την κάνει. Τελικά που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε μια κρέμα λεμόνι είναι 3 αυγά, 150 ζάχαρη, 100 χυμό από λεμόνι και πόσο βούτυρο, μισό, δεν θα ζυγίσει αλλά ξέχασα πόσο ήταν. Και 150 βούτυρο. 150 αυγά, 150 ζάχαρη, 100 λεμόνι, 150 βούτυρο, φινίτο. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Να ανάψω λίγο το φως. Τώρα είμαστε τέλεια. Λοιπόν, σε ένα κατσαρολάκι ρίχνουμε μέσα τη ζάχαρη. Εδώ δεν ξέρω αν βλέπετε. Τα αυγά μας. 1, 2, 3. Είναι πάρα πολύ εύκολος ο τρόπος. Δεν το έχετε ξαναδεί. Μπορεί να σας φαίνεται ότι κάνω χαζομάρες. Δεν κάνω καθόλου. Κάνω πάρα πολύ σωστά. Ξέρω ακριβώς τι κάνω. 2, 3 αυγά μέσα στη ζάχαρη και θα ρίξουμε ξύσμα από 2 λεμόνια. Εδώ είναι η πιο εύκολη συνταγή που υπάρχει. Άμα φτιάξετε μια φορά κρέμα λεμόνι, δεν το πιστεύετε. Δεν είναι δυνατόν να φτιάξετε κρέμα λεμόνι και να φτιάξετε σε τόση ώρα. Κρέμα λεμόνι μόλις σε 5 λεπτά. Καλά, είναι ό,τι πιο ποιοτικό έχετε φάει ποτέ σας από κρέμα λεμόνι. Γιατί δεν γίνεται με corn flour και όλα τα υπόλοιπα. Έχει αυτή τη velvety υφή. Είναι σαν spread από σαν άλυμα λεμονιού. Δεν υπάρχει, είναι καταπληκτικό. Έβαλα το ξύσμα από 2 λεμόνια και θέλω χυμό 100 λεμόνι. Να ζυγίσω λίγο ένα λεπτό. Εδώ και εδώ. Αρία. Θα φτάσουν 3 λεμόνια. Δεν λογικά. Ουσιαστικά έχετε πολλά λεμόνια στο σπίτι, είμαι σίγουρος. Οπότε ήρθε η ώρα να τα αξιοποιήσετε. Λοιπόν, οριακά θα φτάσουν. Δεν πειράζει, έχω και λίγο λάιν. Άμα δεν φτάσει το λεμόνι, θα προσθέσω λάιν. Σίγουρα θα φτάσει. Δεν πειράζει. Δεν πρέπει να ζυγίσω από πριν το λεμόνι και μετά να κάνω τη συνταγή. Α, όχι, καλά πάει. Θα χρειαστεί να προσθέσω και λάιν, βέβαια. Αλλά καλά πάει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. 3 αυγά, 150 ζάχαρη, 100 χυμό από λεμόνι, ξύσμα από 2 λεμόνια και στο τέλος 150 βούτυρο. Αυτή είναι η συνταγή. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει τα υλικά αυτή τη στιγμή σπίτι του για να τα φτιάξει. Μπορείτε να φτιάξετε γρήγορο γλυκό ψυγείο κατευθείαν με μπισκότα και την κρέμα από πάνω. Μπορείτε να γεμίσετε το τσουρέκι σας και να κάνετε ένα τσουρέκι με λεμόνι. Κάτι που δεν έχουμε φάει γενικά. Αλλά σκεφτείτε το λίγο πόσο ωραίο που θα ήταν να φάμε ένα τσουρέκι λεμόνι. Λοιπόν, έχω 80 γραμμάρια εδώ. Οπότε
Θα προσθέσω τη χυμό από ένα line. Δεν πειράζει. Για να πάει 100. Μια χαρά. Πόσο πήγε? 100. 100 και είμαστε τέλεια. Μισό λεπτάκι. Πού είναι η σίτα μου, τέλεια, γιατί έχω πολύ κακουκούτσια μέσα. Περνάω τη σίτα, 100 γραμμάρια λεμόνι και αυτό ήταν. Έκανε κάτι δύσκολο? Μπα, δεν νομίζω. Δημιουργήσει, εγώ συνεχίζω να ψήνω τσουρέκι από το πρωί. Ακόμα δεν έχω τελειώσει. Λοιπόν, έτσι όπως είμαστε, πάμε πάνω στη φωτιά. Βλέπετε, δεν βλέπετε? Τώρα όμως, βλέπετε. Λοιπόν, η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Σε 3 λεπτά θα είναι έτοιμη. Θα ρίξω λίγο τη ζυγαριά μου εδώ. Μπράβο, έρχομαι. Λοιπόν, 3 αυγά, 150 ζάχαρη. Τα 3 αυγά να είναι 50. 150 ζάχαρη, 100 χυμό λεμόνι. Ανακατεύω πάνω στη φωτιά, μέτρια η φωτιά μου, όχι δυνατή. Και ουσιαστικά όλη η κρέμα μου θα γίνει εδώ. Πώς το βλέπετε? Το έχετε ξαναδεί? Δεν το έχετε ξαναδεί? Λοιπόν, σύρμα, ανακατεύω. Είναι η πιο ωραία κρέμα που μπορείτε να κάνετε, δεν υπάρχει. Έχει την πιο velvet, την πιο βελούδινη, την πιο sexy υφή που υπάρχει. Είναι μια συνταγή που γενικά αγαπώ και χρησιμοποιώ όλη την ώρα. Φτιάχνω δικιά μου lemon card και την κρατάω στο σπίτι, γιατί άμα την βάλουμε στο ψυγείο διατηρείται για εβδομάδες, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Άσχετα που έχει αυγά, έχει τη ζάχαρη μέσα που τη συντηρεί, έχει και το βούτυρο, οπότε γενικά βοηθάει πάρα πολύ. Και άμα θα κάνετε τη συγκεκριμένη κρέμα, να θυμάστε ότι άμα γεμίσετε τα τσουρέκια θα φάτε κάτι καινούριο, κάτι μοναδικό. Πολύ φως, δεν πειράζει. Λοιπόν, ανακατεύω. Και όση ώρα ανακατεύω εδώ, βλέπετε δεν έχω δυναμώσει πολύ τη φωτιά, γιατί έχω αυγά μέσα. Άμα δυναμώσει πάρα πολύ τη φωτιά, θα φάμε μελέτα. Με πορτοκάλι δεν γίνεται. Γίνεται και με πορτοκάλι. Ακριβώς η ίδια συνταγή. Απλά το θέμα μας με το πορτοκάλι είναι ότι δεν θα είναι τόσο έντονο. Θα έχει γεύση πορτοκαλένια και είναι μια χαρά. Γενικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα σπεριδοειδή. Μπορούμε να βάλουμε σαγκουίνι, μπορούμε να βάλουμε grapefruit, μπορούμε να βάλουμε λεμόνι, μπορούμε να βάλουμε lime, μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Εγώ θα σα δώσω την πιο απλή εκδοχή, μόνο λεμόνι. Απλά ανακατεύουμε και θα σα δείξω στη συνέχεια πόσο εύκολο είναι. Να χαμηλώσω λίγο τη φωτιά, να χαμηλώσω λίγο τα κινητά για να βλέπετε εδώ. Μπράβο, εδώ και εδώ. Τέλεια. Και ουσιαστικά ανακατεύω. Θα πάρει περίπου, όπως σας είπα, 2-3 λεπτά για να λόγω πόσο ζεστή είναι η φωτιά σας. Θα αρχίσει να πίζει το μείγμα μας και θέλουμε να πάρουμε μια υφή κρεμούλας. Με το που γίνει η υφή κρεμούλας, βγάζουμε τη φωτιά, προσθέτουμε το βούτυρο, ανακατεύουμε και η κρέμα λεμόνι είναι έτοιμο. Έτοιμη. Δεν υπάρχει πιο εύκολη συνταγή, επαναλαμβάνω. 150 αυγά, γιατί τα αυγά είναι 50, οπότε θέλουμε 3 αυγά. 150 ζάχαρη, 100 χυμό από λεμόνι και ξύσμα από 2 λεμόνια. Να προσθέσω και λίγο βανίλια μέσα. Εδώ. Μ' αρέσει βανίλια. Τη βανίλια μας ανακατεύουμε μέχρι τη στιγμή που θα πήξει και μόλις πήξει προσθέτουμε το βούτυρο. Αυτό είναι. Θα σας δείξω ακριβώς όμως τι πρέπει να προσέξετε στο τέλος. Εδώ. Γιατί πρέπει να σας δείξω ακριβώς την υφή που πρέπει να έχει για να προσθέσετε το βούτυρο. Δεν πρέπει ούτε να πήξει πάρα πολύ, ούτε να παίξει λίγο. Πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς ποια πρέπει να είναι η υφή της. Λοιπόν, σιγά σιγά άρχισε να πίζει, εδώ πέρα φαίνεται. Και όπως βλέπετε, ανακατεύω όλη την ώρα. Εντάξει, θέλει ακόμα. Δεν έχει ξεσταθεί. Και όση ώρα κάνετε να απαντάω στα σχόλια, απαντάω στο Facebook. Τι φτιάχνω? Φτιάχνω κρέμα λεμόνι, κυρία μου. Μόνο λέει που βλέπω το πάθος στην κουζίνα μου, φτιάχνει τη διάθεση. Να είστε καλά. Η δουλειά μου είναι. Φαντάζομαι ότι όλες τις δουλειές κάνετε το ίδιο πράγμα. Φιλιά από Πάτρα στο Instagram, φιλιά από Στουγκάρδη. Όντως τι είναι? Είναι κρέμα λεμόνι. Λοιπόν, για να φτιάξετε κρέμα από λεμόνι, lemon card όπως λέγεται, που αυτό το βαζάκι έχει στο σούπερ μάρκετ 5 ευρώ για να το αγοράσετε. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να το φτιάξετε σπίτι με οτιδήποτε. Λοιπόν, όπως βλέπετε, δεν σταματάω να ανακατεύω. Εδώ. Θέλω να ζεστάνω το μείγμα μου. Αρχίζει να αφρίζει, δεν μας πειράζει, αυτό θέλουμε. Είναι από τις αγαπημένες μου συνταγές, ειλικρινά. Και σιγά σιγά θα αρχίσει να πίζει. Επαναλαμβάνω, 3 αυγά, 150 ζάχαρη, 100 χυμό από λεμόνι, ξύσμα από 2 λεμόνια, λίγο βανίλια. Έχω βάλει μέσα και άρχισε να πίζει. Μην πάρετε τα μάτια σας καθόλου από πάνω του, γιατί τη μία στιγμή φαίνεται ότι είναι νερό και την άλλη αρχίζει να πίζει. Παίρνουμε και τα πλαϊνά εδώ. Να φροντίσουμε να ανακατεύσουμε πολύ καλά. Αυτό που θα δείτε στο τέλος είναι κάτι μαγικό, οπότε περιμένετε. Δεν θα πιστέψετε ότι κάτι τόσο ωραίο γίνεται μόλις σε τόσο χρόνο. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να το φτιάξει. Και ξαναλέω, εγώ αυτό που θα σας φτιάξω
Εγώ το κάναμε εγώ σε αυτό γιατί μου ζητήσατε γεμίσεις για τα τσουρέκια σας. Οπότε μια πολύ καλή γέμιση είναι αυτή, η κρέμα λεμόνι. Εγώ θα σας κάνω ένα γλυκάκι τώρα με αυτή την κρέμα λεμόνι. Αλλά εσείς μπορείτε να παίξετε στο ψυγείο και να τη χρησιμοποιείτε όπου θέλετε. Δηλαδή πηγαίνει 100% σχεδόν πάνω από οτιδήποτε φτιάξετε. Λοιπόν, συνεχίζω λίγο να κατέβω εδώ. Εδώ. Βάζω λίγο το χέρι. Πρέπει να καίει. Εδώ είμαστε. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Εδώ είμαστε. Βλέπετε, ανακατεύω εκτός φωτιάς. Ούτως ή αλλιώς και εκτός φωτιάς. Το κατσαρολάκι μου είναι ζεστό. Βάζω λίγο πάνω στη φωτιά. Βγάζω λίγο από τη φωτιά. Βάζω πάνω στη φωτιά. Βγάζω από τη φωτιά. Σε καμία περίπτωση δεν θα πήξει 100% εδώ. Θα πήξει αρκετά. Οπότε είναι έτοιμο. Πάμε να σας δείξω εδώ πώς γίνεται. Λοιπόν, έχει μία πηχτή υφή. Τώρα δεν φαίνεται γιατί έχει αφρό. Είναι λογικό. Θέλω να σας δείξω όμως ότι είναι κρέμα. Κοιτάξτε. Κρέμα. Έχει πήξει. Τώρα που ανακατεύουμε το κουτάλι αρχίζει καταλαγιάζει ο αφρός. Οπότε γρήγορα γρήγορα. Επειδή είναι καυτό το βήμα μου, πρέπει να ρίξω το βούτυρο μέσα και να ανακατέψω για να κρυώσω την κρέμα μου. Αυτό πρέπει να το έχω κομμένο και να μην το κόβω τώρα, η αλήθεια είναι. Δεν πειράζει, γρήγορα γρήγορα. Κοιτάξτε το ήχο, το βλέπετε. Θα τα πάρω όλο κουτάλι για να μην λέω το γλύφω. Κοιτάξτε εδώ πώς πρέπει να γίνει. Κρέμα κανονικά, όπως κάνετε την κρεμούλα για τα μωρά. Εδώ. Λοιπόν, μέσα το βούτυρο. Όλαλα. 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 Άμα έχετε μπίμερ, καλύτερα να το βαρέσετε στο μπίμερ. Άμα δεν έχετε μπίμερ, σίγουρα θα έχετε σύρμα. Οπότε ανακατεύουμε εδώ. Να λιώσει το βούτυρο και το βούτυρο πρέπει να είναι παγωμένο γιατί για να σταματήσει τη θερμοκρασία από τα αυγά. Τα αυγά παστεριώθηκαν, ψήθηκαν. Οπότε τι θέλουμε, θέλουμε να σταματήσει τη θερμοκρασία γιατί άμα συνεχίσει να ψήνεται το μείγμα μας, τα αυγά μας θα γίνουν ομελέτα. Το βούτυρο θα κρατήσει μία παχύρευση, αυτή την υφή ακριβώς στο μείγμα μας, εδώ. Ανακατεύω, ανακατεύω εκτός φωτιάς. Βλέπετε πόση ώρα μου πήρε. Σας είπα ότι θα μου πάρει ακριβώς 3-4 λεπτά. 3-4 λεπτά και μου πήρε. Ανακατεύω, ανακατεύω μέχρι να δω να εξαφανιστεί τελείως το βούτυρο. Γι' αυτό που θα γίνει είναι κάτι μαγικό. Δεν υπάρχει. Αλήθεια σας λέω, το βαζάκι έχει 5 ευρώ για να τα αγοράσεις στο σούπερ μάρκετ. Λεμονκάρτ. Γιατί δεν υπάρχει ελληνική εταιρεία να τις φτιάχνει. Άμα υπήρχε ελληνική εταιρεία θα ήταν πολύ πιο οικονομικό. Έρχονται απ' έξω. Είναι καταπληκτική η λεμονκάρτ του εμπορίου, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, όταν την πες, την τρως με το κουτάλι κατευθείαν. Αλλά κοιτάξτε πόσο εύκολο να τη φτιάξετε μόνοι στο σπίτι. Κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, συνεχίζω να ανακατεύω γιατί βλέπω κομματάκια από το βούτυρο μέσα. Και βουαλά. Κρέμα βούτυρο. Κρέμα λεμόνι. Εξετελέστη. Εδώ είμαστε. Κρεμούλα λεμόνι, αυτή με το που μπει στο ψυγείο θα πήξει. Και αυτό το σημείο, μόλις φτιάξετε. Είναι η δικιά μου κατσαρόλα, μπορώ να ξαναβάλω το κουτάλι μέσα, στο αγίου σε ό,τι φάω. Θα αρχίζετε να τρώτε δίχως αύριο, γιατί δεν υπάρχει. Πω πω Παναγία μου. Δεν υπάρχει. Με το που πήξει στο ψυγείο, πάρτε λίγα μπισκότα εδώ. Λίγα μπισκότα, βάλτε στο ψυγείο να πήξει καλά με μία μεμβράνη από πάνω για να μην πιάσει κρούστα ή μεμβράνη να εφάπτεται. Πάρτε δύο μπισκοτάκια, τίποτα άλλο. Δύο μπισκότα. Βάλτε σε ένα μπολάκι, εδώ. Ρίξτε λίγο κρέμα λεμόνι από πάνω και αυτομάτως έχετε μία τάρτα λεμόνι. Η ζυγαριά ήταν. Που παρόμοια τη δεν υπάρχει. Άμα δεν κάνετε και μια στρατηγική από πάνω ή οτιδήποτε. Γενικά τη λεμόνι την κρατάμε έτσι όπως είναι. Λοιπόν, αυτό είναι το γλυκό το μεσημεριανό μου. Σε 3 λεπτά θα είναι έτοιμη. Θα με ευχαριστείτε μου το που τη φτιάξετε. Ευτυχώς που υπάρχουν. Τόσο κόσμο που το. Εντάξει, είναι τόσο σαρωπημένοι. Δηλαδή αυτό το γλυκό ξύνο είναι τρομερό. Δεν υπάρχει. Φτιάξτε την. Και με ευχαριστείτε μετά. Στείλτε μου μηνύματα ευχαριστίας. Γεια σας.